ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας μας αναγκάζει να την ακολουθούμε, πράγμα που πράττει το συγκρότημα Δίας. Τις νέες τους διαδικτυακές υπηρεσίες παρουσίασαν σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το συγκρότημα Δίας και το sigmalive.com. Το 2007 το sigmalive ήταν απλά ένα μέσο στο οποίο στην ουσία φορτώναμε 15 με 20 ειδήσεις την ημέρα. Σήμερα είναι μια ναυαρχίδα. Το Sigma Live από το 2007 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα έχει κάνει μια τεράστια πορεία εξέλιξης, οδηγώντας μαζί του και την αγορά στην διαδικτυακή εποχή. Το Sigma Live μας αναγκάζει να εξελισσόμαστε μαζί του, δεν μας αφήνει ποτέ να εφησυχαστούμε. Είναι ένα μέσο που είναι ο γίγαντας του συγκροτήματος. Όλοι ξέρουμε πλέον ότι η digital τεχνολογία και τα portals και το διαδίκτυο έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά στη ζωή όλων μας και είναι ένα μέσο που πλέον δεν μπορείς ούτε να αμφισβητήσεις ούτε να αγνοήσεις. Όσοι παρευρέθηκαν στο χώρο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τρεις νέες ιστοσελίδες του Sigma Live, Sigma Live Magazine, Sigma Live Cooking και το οικονομικό Capital. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι αναβαθμισμένες ιστοσελίδες της τηλεόρασης Sigma, του Radio Πρώτο, του Super FM Radio και του Time Out Cyprus. Ομιλητές του συνεδρίου ήταν τρεις μόνιμοι συνεργάτες του Sigma Live, ο Πάνος Κοντόπουλος, CEO and Co-Founder στη Widia, η Τζούλια Παπαγεωργίου, Director της JPP Marketing και ο Γιώργος Ιακώβου, Managing Director. Το συνέδριο με τον τίτλο Digital Era πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενίας στη Λευκοσία και προσκεκλημένοι ήταν συνεργάτες του ομίλου από τον επιχειρηματικό και διαφημιστικό κόσμο της Κύπρου.